Σε μια χαράδρα περίπου 4 χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο χάθηκαν τα ίχνη του, γράφτηκε τη νύχτα ο τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 63χρονου ασθενούς που χάθηκε από την περιοχή της Λοφούπολης. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, βοσκός που δραστηριοποιείται στην αγροτική περιοχή Σούνια σήμανε συναγερμό στις αρχές, ενημερώνοντας για το μακάβριο έβριμα το οποίο συνάντησαν τα σκυλιά του. Όπως φαίνεται, ο άτυχος συνταξιούχος που έπασχε από άνοια είχε διανύσει πολύ μεγαλύτερη απόσταση από όσο μπορούσε να υπολογίσει κανείς. Από προσανατολισμένος φαίνεται ότι βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού και βούτυξε στο κενό. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία προκειμένου να προσδιοριστεί πότε μπορεί να συνέβη η μοιραία πτώση, καθώς το πτώμα βρισκόταν ήδη σε στάδιο σύψης. Το βράδυ είδα το πυραζιστικό, καθόμουν έξω και πέρασε μέσα το πυραζιστικό. Αλλά δεν καταλάβατε. Δεν ήξερα την υπόθεση, γιατί εδώ, αν δεν το πει κανείς, δεν το μαθαίνεις. Ότι από πέρα το κρακοβούνια που είχα. Η θλιβερή επιχείρηση ανάσυρσης κράτησε περίπου 3 ώρες. Αμήλικτα ερωτήματα για την πορεία που φαίνεται να ακολούθησε τη νύχτα που χάθηκε ο Γερμανός δικηγόρος Μίκαελ Κάντς και είναι την οικογένειά του που βρίσκεται σε απόγνωση. Η μητέρα και ο αδερφός του βρέθηκαν στην Κρήτη και την περιοχή του δάσους του Ρούβα, αναζητώντας απαντήσεις για το τι μπορεί να έχει συμβεί στον άτυχο Ριβάτη. Σε μια συγκλονιστική αναρτησή του, ο αδελφός του μιλά για την απόγνωση της οικογένειας που δεν μπορεί να εντοπίσει κανένα ίχνος του. Πέταξα πάλι σπίτι, χωρίς εσένα. Δεν σε βρήκα, δεν σε βρήκα. Με βάση το στίγμα του κινητού του μέσα σε μια νύχτα, φαίνεται να έχει διανύσει απόσταση που απαιτεί τουλάχιστον 6 ώρες πεζοπορίας. Το στίγμα που είχε στείλει το προηγούμενο βράδυ της εξαφάνισής του σε φίλο του έδειχνε ότι βρισκόταν κοντά στο Καμαραϊκό Σπήλαιο. Τα μονοπάτια προς το Καμαραϊκό Σπήλαιο μέχρι και το Καμαραϊκό Σπήλαιο έχουν ερευνηθεί και από εμάς και από την Ελλάς και με τη βοήθεια θελοντών του. Γύρω από αυτό το σημείο πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες με ντρόν αλλά και πεζοπόρα τμήματα όλες αυτές τις ημέρες. Με αναρτήσεις, φίλοι και συγγενείς του καταξιωμένου Γερμανού δικηγόρου και έμπειρου Ριβάτη ζητούν τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει για να ξεκινήσουν νέες εστιασμένες έρευνες. Οι αναζητήσεις αστυνομίας και πυροσβεστικής έχουν επισήμως ολοκληρωθεί.